Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε εντός εισαγωγικών. Καλώς σας βρήκα, κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Ας ξεκινήσουμε πάλι μετά της απεργίας. Αναρωτιέμαι αν σας ακούγεται εύλογο, λογικό ή όπως θέλετε πείτε το, αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσε να επιτρέψει εντός εισαγωγικών να μην υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς για να πάνε τα παιδιά και οι καθηγητές στις αίθουσες για τις πανελλαδικές, ή ακόμη και να μην πάνε οι εκπαιδευτικοί αν η ΑΔΔΗ δεν εξαιρούσε την ΟΛΜΕ. Σας φαίνεται εύλογο αυτό ή σας μυρίζει προβοκάτσια? Ακούστε, κύριε Μελιγκόνη, άκουσα και το κύριο Συρίγο πριν εδώ στην εκπομπή σας. Ο απαράδεκτος κατήφορος που έχει εξαπολύσει τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφού είδε ότι δεν πείθει με τα επιχειρήματά της για τα δήθεν θετικά μέτρα που έχει αυτό το νομοσχέδιο, το έκτρωμα που φέρνει για τα εργασιακά, συνεχίζεται και σήμερα, στοχοποιώντας επί της ουσίας και τους μαθητές και τους εργαζόμενους, οι οποίοι αύριο θα απεργήσουν. Δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση είναι πραγματικά αποκομμένη, όχι μόνο από την πραγματικότητα, είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα που ζουν και βιώνουν οι λαϊκές οικογένειες, οι εργαζόμενοι, τα παιδιά τους. Προσπαθεί να βαφτίσει, να μεταφέρει το πρόβλημα, αντί από εκείνη που εδώ και ένα χρόνο κρατά κλειστά τα σχολεία. Κοροϊδεύει τους μαθητές με την τηλεκπαίδευση, τους έχει αφήσει ξεκρέμαστος τους μαθητές και τους γονείς με τα τάμπλετ που δεν ήρθαν ποτέ, με τις συνδέσεις στο διαδίκτυο, με τις υπέρογγες χρεώσεις στην περιφέρεια, και πάει να, πατώντας πάνω σε αυτό, να πλειοδοτήσει για να ξεπεράσει τη δύσκολη κατάσταση, γιατί πραγματικά έχει φάει τα μούτρα της από την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τις μαζικότατες απεργιακές συγκεντρώσεις, και να κάνει έναν αντιπερισπασμό. Και βέβαια αυτή είναι μια γραμμή που ακολουθούν όλοι, και η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα που στηρίζουν τη μεγαλοεργοδοσία, που εφάρμοσαν απαράδεκτα αντεργατικά μέτρα, ψήφισαν απαράδεκτους αντεργατικούς νόμους, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που μάλιστα σήμερα βλέπουν και θετικά στοιχεία μέσα στο νομοσχέδιο, τα οποία προτίθενται και να ψηφίσουν αύριο. Άρα καλά, λοιπόν, ας πούμε οι 14 μέρες πατρική άδεια, έστω και αν είναι σταγόνα στον ωκεανό, αναφέρω τώρα ένα από τα διάφορα, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, γιατί να μην το ψηφίσει κανείς? Καταλαβαίνετε τι Κοιτάξτε, εννοώ. Κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη, η κυβέρνηση... Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει κανένα άρθρο από αυτά που θεωρεί θετικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, για την οικονομία της κουβέντας. Είδα τις δηλώσεις τώρα πριν και από τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα κανάλια, αλλά εν πάση περιπτώσει, και ακόμη και αν δεν ψηφίσει, έχει θεμελιώσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν θεμελιώσει όλο αυτό το απαρέδεκτο νομοθετικό εκτροματικό πλαίσιο των προαπαιτούμενων και των βέλτιστων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας. Με τα 12 ημέρα στον ΟΣΕ, με η διεύρυνση του ωραρίου των εργαζόμενων γιατρών κτλ. Επίσης, νομίζω χρειάζεται να υπογραμμίσουμε το εξής. Ο κύριος Συρίγος αναφέρθηκε μια φορά ακόμη σε ένα απαράδεκτο πράγμα, το οποίο είναι ακριβώς την ταξικότητα της παιδείας. Είσαι από την Ξάνθη, είσαι από το Περιστέρι, είσαι από το Πέραμα. Αυτό που σου πρέπει και αυτό που πρέπει να στοχεύεις είναι πραγματικά μια δουλειά που στην καλύτερη θα παίρνεις 650 ευρώ μεικτά, με μια ζωή λάστιχο που θα την καθορίζει απλά και μόνο η όρεξη του αφεντικού, η όρεξη της μεγαλοεργοδοσίας. Μια πολιτική βέβαια που με συνέπεια υπηρέτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση. Άρα λοιπόν λέω ότι αυτό είναι το γενικότερο εργασιακό πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Και τα δήθεν θετικά μέτρα τα οποία προτείνει, υποτίθεται, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, τα οποία απαντάνε οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές, οι εργοδοτικοί ηγεσίες, για παράδειγμα της ΓΕΣΕ και τα λοιπά, πραγματικά είναι αγκίστρια για να πιάσουν ανενημέρωτους τους εργαζομένους, που όμως ακόμη και αυτά δεν περνάνε. Γιατί ο εργαζομένος ξέρει ποιο είναι αυτό το οποίο θα έρθει να θεμελιώσει το αντεργατικό έκτρωμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Θα έρθει να θεμελιώσει ότι ο εργαζόμενος θα είναι στη διάθεση του εργοδότη έως και 12 ώρες την ημέρα, έξω το διάλειμμα, και ότι στη συνέχεια... Και ακόμη και μπορεί... σπαστά, άμα θέλει ο εργοδότης. Ναι, ή και στη μέση κτλ. Αυτά θεμελιώνουν τα θετικά μέτρα της ηλεκτρονικής κάρτας. Τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, δηλαδή, που ο εργαζόμενος θα είναι πρακτικά όλη τη μέρα στον δρόμο.
Έτσι, γιατί μπορεί να δουλεύει το πρωί, το μεσημέρι να έχει υποχρεωτική παύση 2 και 3 ώρες και μετά. Mm-hmm. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και στη συνέχεια έρχεται από πάνω και θεμελιώνει ότι και ο εργοδότης στη συνέχεια θα μπορεί να απολύει και εκλεγμένους συνδικαλιστές, ανθρώπους οι οποίοι προστατεύονταν το προηγούμενο διάστημα, έγκυες γυναίκες και άλλες κατηγορίες. Δεν θα πληρώνει αποζημίωση στην πραγματικότητα, θα δίνει ένα χαρτζιλίκι 2-3 μισθών, δεν θα υπάρχει σώμα επιθεώρησης εργασίας έτσι ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να κάνει καταγγελία και να τον, πώς να πω, ακόμα και με αυτά τα μέσα όσα υπήρχαν, να προχωρήσει να γίνει μια δίκη και να υποχρεώσει τον εργοδότη να τον πάρει πίσω και να του καταβάλει απλήρωτους μισθούς πάρα πολλών χρόνων, ναι, έτσι όλων των μηνών που ήταν σε απόλυση και να τον πάρει πίσω μετά στη δουλειά. Πρόκειται για έναν εφιάλτη τον οποίο θέλει να θεμελιώσει. Ναι. Πατώντας πάνω στις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάει για ακόμη και για 13 ώρες δουλειά την ημέρα, πράγμα το οποίο το υπερασπίζονταν και συνεχίζουν να το υπερασπίζονται με συνέπεια όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, και κυβέρνησαν στην πραγματικότητα εξυπηρετώντας τη μεγάλη εργοδοσία, την οποία θέλουν τώρα εκτός από αυτά να τις δώσουν και τον μποναμά από το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα δεκάδες δισεκατομμύρια που διαφημίζουν, ναι, η ΜΕΝ σαν τζάμπα χρήμα και η ΔΕ σαν πρίκα της χώρας, αλλά στην πραγματικότητα είναι χρήματα κλειδωμένα, τα οποία θα έρχονται και θα συνοδεύονται με τέτοιου είδους απαράδεκτα μέτρα, όπως το αντεργατικό έκτρωμα, όπως το να βάλουν χέρι στη συνδικαλιστική οργάνωση, στη δράση. Και ο εργαζόμενος σήμερα, όλοι οι εργαζόμενοι, πρέπει να μπουν μαζικά, είναι ζητούμενο, πρέπει να μπουν, είναι κρίσιμο ζήτημα, να μπουν μαζικά στην πάλη, να είναι πολύ επιτυχημένες, πιο επιτυχημένες από τις προηγούμενες εβδομάδες οι αυριανές απεργίες, να δοθεί το μήνυμα ότι το αντεργατικό έκτρωμα μας γυρίζει εκατοντάδες χρόνια πίσω, μάλιστα, σε μια περίοδο όπου είναι τεράστια τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, όλοι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δουλεύουν λιγότερο, πολύ λιγότερες ώρες και να αμείβονται καλύτερα, να δώσει τον τόνο ο εργαζόμενος στα ταξικά συνδικάτα αύριο στη διαδήλωση και το πρωί στις 10 και το απόγευμα στις 5, ότι το νομοσχέδιο πραγματικά είναι για τα σκουπίδια, δεν πρέπει να καταργηθεί, πρέπει να πάρθει πίσω, να ανατραπούν και όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, να, και να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο αρμόζει το 21ο αιώνα, κύριε Μελιγκόνη. Κύριε Νικολά, 37 ώρο, πενθήμερο, 35 ώρο, αυξήσεις στους μισθούς για να μπορεί ο άνθρωπος να ζει με βάση τα δεδομένα της εποχής μας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.